Μια σπουδαία διάκριση για τους μαθητές του Γενικού Λυκείου Νέας Αλικαρνασσού, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε 121 σχολεία στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιντεοσκοπημένων Πειραμάτων. Την πρώτη θέση έλαβε το βίντεο που δημιούργησαν οι μαθητές, με τίτλο «Εθήνιο, Παρασκευή, Χημικές και Βιολογικές Ιδιότητες». Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ε, δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες εκτός σχολικού ωραρίου. και Σαββατοκύριακα, ε, οι προσπάθειες μας ευωδώσανε και είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία με τα παιδιά, άρτια συνεργασία και με τους καθηγητές. Είχαμε δουλέψει, ε, ήμασταν ε, πάρα πολύ δεμένοι σαν ομάδα. Εγώ προσωπικά εμπιστευόμουν πάρα πολύ και τους δύο μας καθηγητές, και τον κύριο Χατζηδάκη και την κύριο Μανολικάκη, και για την ιδέα αλλά και για την υλοποίηση του βίντεο. Οπότε θεωρούσα ότι αν δεν ήμασταν πρώτοι θα ήμασταν μέσα στην τριάδα σίγουρα. Οι προσπάθειε πολλέ και οι αποτυχημένε λήψει ακόμα περισσότερε μέχρι να πετύχουν το τέλειο πείραμα. Τελικά όμω οι κόποι των μαθητών απέδωσαν καρπού και με το παραπάνω μετά από σκληρή δουλειά τεσσάρων μηνών. Όλο το χρόνο μετά το τέλο των μαθημάτων, εμεί φεύγαμε, τα παιδιά τα βλέπαμε εδώ πέρα να δουλεύουν σε σωλήνε, σε διάφορα πειράματα κτλ. που λέγαμε δεν είναι δυνατόν να αποτύχουν. Η εμπειρία εδώ μέσα ήταν κάτι καινούριο για μένα, γιατί δεν έχω ξανακάνει χημία σε τέτοιο επίπεδο και ειδικά με αυτά τα παιδιά, τα, την ωραία συνεργασία, όλο αυτό το στο εργαστήριο, το πώς υπήρχε αυτή η, η ένταση μέσα, να κάνουμε το βίντεο, να κάνουμε τις λήψεις, αλλά ταυτόχρονα να περνάμε καλά. Όταν μπήκα στην ομάδα, ε, μου άρεσε πάρα πολύ το κλίμα γενικά, γιατί ήμασταν και εκτό από το σχολείο έκανα παρέα με άλλα άτομα τα οποία στο σχολείο δεν, δεν μιλούσαμε και πολύ. Και γενικά ήταν και το μαθησιακό κομμάτι ότι μαθαίνουμε πολλά πράγματα εδώ πέρα. Μέσα από τα γυρίσματα του βίντεο που κέρδισε την πρωτιά, οι τέσσερις μαθητές που συμμετείχαν όχι μόνο διασκέδασαν αλλά απέκτησαν και πολύ χρήσιμες γνώσεις που θα τους ακολουθούν στη σταδιοδρομία τους. Περήφανοι δηλώνουν και οι δύο καθηγητές που συντώνησαν τη δράση. Τα παιδιά δηλαδή αυτό που βλέπουν είναι ένα παράδειγμα πως ξεκινάς ένα project σαν σύλληψη και σαν ιδέα, το χτίζει σιγά σιγά και τελικά βιώνει και την επιτυχία του project. Και αυτό είναι ένα υπόδειγμα για το ότι για project θα αναλάβουν στη ζωή τους. Είναι παιδιά τα οποία έχουν ήθος, έχουν απίστευτες δυνατότητες, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουν. Και νομίζω ότι τουλάχιστον από το σχολείο έχουν πάρει όλα τα εφόδια για να ανοίξουν τα φτερά του και να πετάξουν. Εκτό από την ικανοποίηση τη επιτυχία, οι μαθητέ θα παραλάβουν τι επόμενε ημέρε και τα βραβεία του διαγωνισμού που αποτελούν χορηγία του Ιδρύματο Ποδοσάκη. Συγκεκριμένα, κάθε μαθητή θα έχει σύντομα στα χέρια του από ένα τάμπλετ, αλλά θα δοθεί και μια ηλεκτρική μηχανή Wimshars για το σχολείο.